Κυρίες και κύριοι, η Μόσχα δίνει συνεχώς νέες εικόνες από την αποχώρηση των στρατευμάτων από τα σύνορα με την Ουκρανία. Η Δύση αντιμετωπίζει με καχυποψία. Η Χρύσα Τσίχλη, και να ξεκινήσουμε από αυτές τις εικόνες που δίνει η Ρωσία. Είδαμε τις τελευταίες εικόνες από την απομάκρυνση ρωσικών στρατευμάτων από την Κριμαία αυτή τη φορά. Έχουμε και νεότερες πληροφορίες όμως από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, σύμφωνα με το οποίο θα δούμε και άλλες απομακρύνσεις ρωσικών στρατευμάτων, ενώ και από τη Λευκορωσία έχουμε αντίστοιχα σημάδια, με τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας να λέει ότι μόλις ολοκληρωθούν οι ασκήσεις δεν θα μείνει ούτε ένας Ρώσος στρατιώτης στο έδαφος μας, ούτε μία ρωσική μονάδα μάχης δεν θα μείνει εδώ. Επίσης, είχαμε και τέτοιες πληροφορίες να έρχονται από Ρώσους διπλωμάτες, το Ρώσο πρέσβη στην Ιρλανδία, ο οποίος δήλωσε ότι η στρατιωτική ισχύ στο δυτικό τμήμα της χώρας θα επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα εντός 3 έως 4 εβδομάδων. Δίνει δηλαδή και το χρονοδιάγραμμα, αν θέλετε, ένα πρώτο χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης, αποχώρησης των δυνάμεων και επιστροφής στη βάση. Κάτι που είναι και λογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι ο Τζο Μπάιντεν έλεγε ότι υπάρχουν 150.000 Ρώσοι αυτή τη στιγμή στα σύνορα με την Ουκρανία. Εν τω μεταξύ, είχαμε και την πρώτη αντίδραση από το Κρεμλίνο, Χρύσα Τσίχλη, μετά το διάγγελμα του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ήταν πολύ επιφυλακτικός και θεωρεί ακόμα πιθανή μια ρωσική εισβολή. Το Κρεμλίνο λοιπόν είπε ότι είναι λάθος να λένε οι δυτικοί ότι δεν υπάρχουν σημάδια απομάκρυνσης των ρωσικών δυνάμεων από τα πεδία ασκήσεων. Πρέπει να σας πω ότι μάλλον ηρωνεύτηκε ο Τζο Μπάιντεν στην αναφορά του προς τους Ρώσους πολίτες, λέγοντας ότι χαιρόμαστε που ο Τζο Μπάιντεν σκέφτεται τους Ρώσους πολίτες. Και επίσης είπε ότι θα πρέπει να πει και στους Ουκρανούς να μην πυροβολούν ο ένας τον άλλον, προφανώς αναφερόμενος σε ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ντονμπάς. Επίσης βρήκε ως θετική την αναφορά του Τζο Μπάιντεν ότι θα συνεχιστεί η διπλωματία. Αν και σύμφωνα με το Κρεμλίνο έχουμε κουραστεί πλέον οι Ρώσοι με τις απειλές όσον αφορά τις κυρώσεις. Ένα πολύ σημαντικό σημείο η αναφορά του Κρεμλίνου για το τι θα συμβεί με την περιοχή του Ντονμπάς. Ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι είναι ανοιχτό το θέμα. Το Ρωσικό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει ψήφισμα και ζητά από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να αναξαρτητοποιήσει, να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία 2 περιφερειών στην Ανατολική Ουκρανία. Το Κρεμλίνο λοιπόν λέει ότι δεν θα το κάνει αυτή τη στιγμή, γιατί θα ήταν αντίθετο στις συμφωνίες του Μίνσκ που η Ρωσία θέλει να υιοθετηθούν, να εφαρμοστούν. Λοιπόν, να δούμε τώρα, μετά και τις συναντήσεις που είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν όλες αυτές τις μέρες με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ποια είναι τα ωφέλη που έχει αποκομίσει ο Πούτιν και ποια είναι τα ωφέλη της Δύσης. Τι έχει υποθεί, τουλάχιστον τι γνωρίζουμε από τις δηλώσεις που έχουν γίνει, γιατί και κλεισμένων των θυρών πολλά λέγονται που μπορεί προφανώς και δεν γνωρίζουμε. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν άκουσε εχθές από τον Όλαφ Σόλτς ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν είναι αυτή τη στιγμή στην ατζέντα, άρα δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να ανησυχεί τη Ρωσία. Αυτό είναι ένα βασικό θέμα για τη Ρωσία. Είναι, αν θέλετε, ένας εφησυχασμός, γιατί από την άλλη μεριά ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει πει ότι εδώ και τώρα θα πρέπει να λυθεί το θέμα. Ωστόσο, ο Σόλτς του λέει ότι αυτή τη στιγμή έτσι και δεν πρόκειται να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Από την άλλη πλευρά, είδαμε χθες το βράδυ τον Τζο Μπάιντεν να του λέει ότι εμείς δεν θα μεταφέρουμε πυράβλους στην Ουκρανία όσον αφορά τις ρωσικές ανησυχίες για την ασφάλεια της χώρας από τα αμερικανικά οπλικά συστήματα. Και στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Εμμανουέλ Μακρόν, δέχθηκε διαβεβαιώσεις, ίσως αν θέλετε για πρώτη φορά από τόσο επίσημα χείλη από τους Ευρωπαίους, ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν οι συμφωνίες του Μίνσκ. Αυτό αφορά την περιοχή του Ντονμπάς και την Ανατολική Ουκρανία. Κάτι το οποίο θέλει η Ρωσία, δεν θέλει η Ουκρανία. Έχει σταματήσει αυτό από πλευράς Ουκρανίας, γιατί θεωρούν ότι θα δώσει περισσότερο πάτημα στη Ρωσία μέσα στην Ανατολική Ουκρανία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα Τσίχλη.